Αναστάτωση χθε στην περιοχή τη Επισκοπή Κολυμπαρίου. Οι οικονομικέ διαφορέ που είχαν δύο κάτοικοι όπλισαν το χέρι του ενό, ο οποίο επιτέθηκε στο δεύτερο, τραυματίζοντα τον ευτυχώ ελαφρά. Αργά χθε το βράδυ συνελήφθη ο άνδρας που φέρεται πω επιτέθηκε, ενώ το θύμα νοσηλεύεται εκτό κινδύνου στο νοσοκομείο Χανίων. Οι οικονομικέ διαφορέ ήταν η αιτία που φαίνεται να όπλισε το χέρι ενό 69χρονου χθε το απόγευμα στην Επισκοπή του Δήμου Γύρω στι 5.30 ο 69χρονο έφτασε έξω από μια αποθήκη εργαλείων και σιδηρικών και πυροβόλησε δύο φορέ εναντίον ενό 50διάχρονου, τραυματίζοντά τον στο δεξιόμο. Αμέσω μετά την πράξη του, τράπηκε σε φυγή προ άγνωστη κατεύθυνση. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι την επιχείρηση διατηρούσαν μέχρι και πριν από λίγα χρόνια μαζί οι δύο άνδρες, όμω άγνωστο γιατί έμεινε μόνο σε αυτή ο 50διάχρονο. Μετά από συντονισμένε έρευνε ανδρών του Αστυνομικού Τμήματο Βουκολιών με τη συνδρομή τη Υποδιεύθυνση Ασφαλεία και του Ταϊχανίων. Ο 69χρονο εντοπίστηκε και συνελήφθη λίγο μετά τη μία τα στην περιοχή του Ταβρονίτη. Σε έρευνα που έγινε στο αυτοκίνητό του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι, 32 πλήρη φυσίγγια των 9 χιλιοστών και ένα κάλικα, που μάλλον πρόκειται για τον 1 εκ των δύο που σχετίζονται με την απόπειρα σε βάρο του 52χρονου πρώην συνεταίρου του. Ακολούθησε έρευνα και στο σπίτι του, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν άλλα 78 φυσίγγια των 9 χιλιοστών. Όλα τα κατασκευέντα ήταν παρανόμω κατεχόμενα από τον ηλικιωμένο άνδρα. Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το αστυνομικό τμήμα των Βουκολιών.